Όλα είναι πάνω. Δεν το συζητάμε. Όλα. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Κάποιο πλαφόν πρέπει να μπει σε όλα. Κλιμακώνεται ο εφιάλτης της ακρίβειας με τις αυξήσεις στα τρόφιμα τον Ιούλιο να είναι μεγαλύτερες από αυτές που καταγράφηκαν τον Ιούνιο. Ενώ αντίθετη πορεία σημειώθηκε σε επίπεδο ευρωζώνης. Βλέπω ότι το καλάθι είναι άδειο. Άδειο. Δεν υπάρχουν χρήματα. Είμαι συνταξιούχος, πληρώνω 350 ευρώ μόνο για ενίκιο και 10 ευρώ για φαγητό την ημέρα, τίποτα άλλο. Οι νέες αυξήσεις κάθονται στις εκρηκτικές ανατιμήσεις που κατέγραψαν οι τιμές σε 52 από τις συνολικά 60 κατηγορίες τροφίμων που προσμετρούνται κάθε μήνα. Υπομονή. Τι να κάνουμε. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2023 είδαν τα νοπά φρούτα κατά 41,15%, ενώ μεγάλες αυξήσεις είδαν τα λαντικά κατά 12,19%, τα δημητριακά κατά 11,05% και το ελαιόλαδο κατά 8,25%. Προσφορές, βλέπουμε εντάξει, ό,τι κοντινό σούπερ μάρκετ έχει, ψωνίζουμε ανάλογα. Δύο πράγματα από εδώ, δύο πράγματα από εκεί. Οι αυξήσεις στα είδη διατροφής έβαλαν σε ανωδική τροχιά και πάλι τον πληθωρισμό. Με τον Γιάννη Στουρνάρα να τονίζει πως η αύξηση του κόστους δεν δικαιολογεί την αύξηση στα τρόφιμα. For the first time in many years, prices have outpaced wages to a very large extent. And also they have outpaced costs, which means that profit margins have gone up. Στο κόκκινο είναι και οι τιμές των καυσίμων, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης περίπου στο 1,95 ευρώ το λίτρο και σε κάποια νησιά μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ. Με τις αυξήσεις στην Αντλία να προμηνύουν και νέο ράλι στο ράφι. Η ανωδική αυτή πορεία του τελευταίου διαστήματος πράγματι καταγράφει υψηλότερες τιμές στα καύσιμα. Η ακρίβεια συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Για άλλη μια φορά η Ελλάδα γίνεται πρωταθλήτρια της ακρίβειας στην Ευρώπη με ξεκάθαρη ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι για τη ληστεία των Ελλήνων από τα καρτέλ καυσίμων και τις αλυσίδες Γιαννίκης ευθύνεται αποκλειστικά η Νέα Δημοκρατία.